Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με αυτόν το βίντεο θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να αντιμετωπίσετε δύο προβλήματα που κάποιοι μου γράφουν ότι αντιμετωπίζουν. Το έναν είναι με τους υπότιτλους και το άλλον είναι η δυσκολία να μας βρείτε. Εάν πατήσουμε πάνω στις ρυθμίσεις θα εμφανιστούν εδώ κάποιες επιλογές. Από εδώ επιλέγω υπότιτλοι και τι γλώσσα θα βλέπω. Εδώ πάνω-πάνω είναι απενεργοποίηση. Από εδώ μπορώ να απενεργοποιήσω τους υπότιτλους ή να τους αλλάξω. Οπότε έχουν φύγει οι υπότιτλοι. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορούμε να ξαναπάμε στις ρυθμίσεις και να πάμε πάλι στην επιλογή υπότιτλοι και να διαλέξουμε τη γλώσσα που θέλουμε. Επίσης μπορώ εδώ από τις επιλογές να κάνω διάφορες ρυθμίσεις στους υπότιτλους μου. Μπορώ να αλλάξω το χρώμα της γραμματοσειράς, το μέγεθος, το χρώμα του φόντου και διάφορα άλλα όπως βλέπετε. Άρα εάν στη δική σας συσκευή οι υπότιτλοι είναι πολύ μεγάλοι, μπορείτε να τους μικρύνετε. Μέγεθος γραμματοσειράς, αν πάω εδώ 50%, όπως βλέπετε έχουν γίνει αρκετά πιο μικροί, ή 75%, ή μπορεί να τους μεγαλώσω ακόμα πιο πολλά. Βλέπετε, μπορεί εσάς να είναι ρυθμισμένοι έτσι σε μεγάλο μέγεθος, γι' αυτόν όπως μου γράφετε καλύπτουν τα υλικά και διάφορα άλλα. Άρα μπορείτε από τη συσκευή σας, από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας να αλλάξετε τόσο το μέγεθος των υπότιτλων όσον και να τους απενεργοποιήσετε αν δεν τους θέλετε. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πίσω και να επιλέξουμε απενεργοποίηση. Εδώ πάνω πάνω είναι απενεργοποίηση. Οπότε έχουν φύγει οι υπότιτλοι. Αυτά όσον αφορά τη ρύθμιση των υπότιτλων από τον υπολογιστή σας. Από το κινητό σας είναι κάπως διαφορετικά. Μπορείτε ενώ βλέπετε ένα βίντεο να παγώσετε την εικόνα και τότε σε έναν τετράγωνο θα εμφανιστούν δύο CC. Πατώντας πάνω στο CC μπορείτε να εξαφανίσετε τους υπότιτλους. Πατώντας ξανά πάνω στο CC μπορείτε να τους επαναφέρετε. Φίλοι και φίλες, τώρα θα σας δείξω πώς να εξερευνήσετε το κανάλι μας. Αφορμή ήταν ένα σχόλιο μιας φίλης που έγραφε ότι δυσκολευόταν να βρει τις συνταγές μας. Αναζητήστε μας στο Google ή στο YouTube. Στην Google, αν αρχίσετε να πληκτρολογείτε με αγγλικούς χαρακτήρες Mike, Eliza συνεχόμενα, τα μπλε κάτω-κάτω είναι το κανάλι μας. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε το πρώτο και αμέσως μας βάζει μέσα στο κανάλι. Εάν πάλι πάμε στο YouTube, εδώ που λέει αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε όποια συνταγή θέλετε και στο τέλος γράψτε από την Ελίζα. Ή καλύτερα αναζητήστε με αγγλικούς χαρακτήρες Mike, Ελίζα, Cyprus. Και τότε αμέσως θα εμφανιστούν οι συνταγές μας. Βλέπετε, έχουμε κυπριακά χαλούμια, κεφτέδες, Μιχάλης και Ελίζα σε μέρες COVID, πίκλα, ποικιλία μεγάλη, ταχυνόπιτες. Πάμε να δούμε στιγμιότυπα από ένα βίντεό μας. Μια φανταστική φίλες μου, ανιφύλαφιλα, ωραία. Μπορούν να βάλουν και χαρουπόμελο, Μιχάλη, εσύ, να προσθέσουν και λίγο χαρουπόμελο μέσα στο ταχίνι ή να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη με μέλι. Θα κεράσουμε και στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Σταμάτησα το βίντεο για να μην μπαίνει η φωνή μου πάνω στη φωνή του βίντεο. Πατώντας εδώ στο εικονίδιο του καναλιού που είναι η φωτογραφία μας, θα μπούμε στο κανάλι μας. Και όπως βλέπετε υπάρχει το playlist που κατηγοριοποιούμε τις συνταγές. Μπορείτε όμως να πατήσετε βίντεο και έτσι να δείτε όλα τα βίντεό μας. Μπορείτε να δείτε τα βίντεό μας από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλιό ή να πατήσουμε στο δημοφιλή για να δούμε τα βίντεο από το πιο δημοφιλές
προς το λιγότερο δημοφιλές. Όπως βλέπουμε εδώ, πιο δημοφιλές είναι το ριζόγαλο, το οποίο έχει 833.000 προβολές αυτή τη στιγμή, μπήκε πριν από 4 έτη. Επόμενο πιο δημοφιλές είναι οι ελιές, οι πράσινες, οι τσακιστές, με 339.000 προβολές πριν από 2 έτη. Ακολουθούν οι πίτες, ελιόπιτα, κεφτέδες, σουζουκάκια, φλαούνες, καρδινάλιος, ρεβίθια και ούτω καθεξής. Το κανάλι έχουμε και κάποια παλιά βίντεο από τη ζωή μας, όπως αυτόν όπου η Ελίζα μας έφτιαχνε γιαούρτια, φλαούνες, χαλούμια, τυριά, τραχανά, σουσούκους, τσιλανιώτικα, σουσούκος εδώ, τσιλανιώτικα εδώ και τι και τι.